τις εκλογές. Και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις δικές σας απορίες 15 μέρες πριν τις εκλογές. Παρακαλώ. Σας ακούω. Το έχετε δει αυτό που λέμε, δεν είναι ψέμα, το έχουμε κάνει σε όλες τις πόλεις, ότι εμείς δεν έχουμε μία ομιλία την οποία αύριο θα βγάλουμε στη Θεσσαλονίκη, θα την κάνουμε στη Δράμα μετά στις Σέρες. Δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα. Τα έχουμε όλα εδώ και είμαστε στη διάθεσή σας, εάν θέλετε να κάνουμε διάλογο για αυτά τα θέματα που πιθανόν σας απασχολούν, είτε γενικά πολιτικά, είτε θέματα πιο συγκεκριμένα. Και αν χρειαστεί, είναι εδώ και οι υποψήφοι βουλευτές να σας δώσουν τις δικές σας απαντήσεις. Ξεκινάω εγώ, επιτρέψτε μου να φοράω το καπέλο γιατί κινδυνεύουμε από ηλίαση και είμαι στη διάθεσή σας να σας ακούσω. Παρακαλώ. Ας κάνω εγώ την ερώτηση. Ορίστε. Αμέσως μετά σε εσάς. Να ξεκινήσω κύριε. Θα είναι λίγο στενάχωρη ίσως. Στενάχωρη, ναι. Με δικιά μου αντίληψη. Παρακαλώ. Σε σχέση... Μικρόφωνο δεν έχει, μην πάω τον βγάζω κάθε φορά. Θα το αναδείξω. Εντάξει, βρήκαμε, Σταύρο. Σε σχέση με κάποιες και έγγραφοι, αλλά και στις... Εντάξει, οκ. Ποια θα είναι... Ποια θα είναι ακριβώς η στάση σου σε σχέση με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, σε σχέση με το αν θα κάνεις, όπως έχεις δηλώσει, την προσπάθεια ή αν θα αποχωρήσεις από την προσπάθεια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος που ξεκινάει κάτι, που έχει την ικανότητα να παρασύρει κόσμο, δηλώνονται διαφόρων τύπων ποσοστά από τα Γκάλοπ, αλλά θα με ενδιαφέρει πολύ η θέση σου σε σχέση με τα επόμενα, τα μιλούμενα. Okay. Άφησε το κάτω. Πάμε, παιδιά, να καθίσουμε λίγο να συζητήσουμε. Καθίστε. Λοιπόν, είναι σαφές το ερώτημα, θα ακούσατε μάλλον, έτσι. Τι θα κάνω μετά τις ευρωεκλογές, αν έχω σκοπό να συνεχίσω με... εάν πρέπει να συνεχίσουμε και μέχρι που πρέπει να συνεχίσουμε και ποια θα είναι η μετεκλογική μας συμπεριφορά, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί από την παλιά πολιτική, από τα παλιά κόμματα, που θεωρούν ότι χωρίς αυτούς θα χαθεί η χώρα, έτσι. Έναν από αυτούς τον είδαμε πριν από μερικές μέρες που είπε ότι αν δεν με ψηφίσετε θα πέσει η κυβέρνηση, θα πάμε στο χάος, θα γίνουμε Ουκρανία. Μεγάλωσε πολύ η απειλή. Λοιπόν, είναι μια συμπεριφορά που αφορά κυρίως το ήθος των παλιών πολιτικών. Εγώ θεωρώ ότι χωρίς εμένα η χώρα δεν θα πάθει κάτι. Έτσι. Δεν ξέρω αν έπιασε. Δεν με ενδιαφέρει αν πιάνουν εκβιασμοί. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία οι οποίοι θέλουν την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Έτσι. Αν για κάποιο λόγο το μήνυμα αυτό δεν μπορεί να το περάσει ο Σταύρος, αν δηλαδή δεν είναι πιστικός απέναντι στην κοινωνία ο Σταύρος, είναι υποχρέωση του Σταύρου να παραμερίσει και να βρεθεί κάποιος άλλος ο οποίος θα βάλει το ίδιο μήνυμα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είπα εξ αρχής ότι για μένα αυτό που ενδιαφέρει είναι να δώσουμε αυτή τη μάχη τώρα. Μπαίνω μπροστά για να δώσουμε αυτή τη μάχη επειδή έχω μια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, αλλά από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα κρίνουν ποια θα είναι και η δική μου συμμετοχή σε αυτό το εγχείρημα, αλλά και η συμμετοχή άλλων στελεχών. Κατά την εκτίμησή μας, το ποτάμι μπορεί να είναι η τρίτη δύναμη στη χώρα. Έτσι. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις συγκλίνουν σε αυτό, ότι οι περισσότεροι πολίτες θέλουν μια αναδιάταξη του δυναμικού και θέλουν να βρεθεί το ποτάμι ως τρίτη δύναμη της χώρας. Που αν το δείτε, αυτό θα λύσει πιθανόν και κάποια προβλήματα, έτσι. Γιατί σκεφτείτε να μην ήταν το ποτάμι τρίτη δύναμη της χώρας και να ήταν αυτή που ήταν πριν εμφανιστεί το ποτάμι.